όχι τόσο μακρινό για να μην υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και μνήμες ζώσες και εφιαλτικές όσων επέζησαν τις φαγές. Την 23 Μαΐου του 1941, ως και στις 25 Μαΐου του 1941, στο φαράγγι της Κανδάνου, κάτοικοι του χωριού με υψηλό το αίσθημα της υπεράσπισης του πατρίου εδάφους, των βωμών και των εστιών, αμήνονται μαχόμενοι και σχεδόν άοπλοι απέναντι στους Γερμανούς του ναζιστικού καθεστώτος του Χίτλερ. Στη μάχη σκοτώνονται και δεν εκτελούνται 25 Γερμανοί στρατιωτικοί. Οι απώλειες των Ελλήνων μαχητών σε νεκρούς είναι πολύ περισσότερες. Στις 2 Ιουνίου του 1941, σε Αντίπινα, η Κάνδανος βομβαρδίζεται ανηλαιώς, καίγεται και το χωριό όλο φλέγεται και ισοπεδώνεται. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι εκτελέσεις όσων επέζησαν. Οι Γερμανοί, μετά το ολοκαύτωμα, προβαίνουν σε μια μοναδική ενέργεια. Μια ενέργεια μοναδική στην παγκόσμια ιστορία. Τοποθετούν 3 επιγραφές αποδεικτικές της βαρβαρότητας του ναζιστικού μίσους και των εγκλημάτων τους. Είναι η πρώτη φορά που οι θήτες ομολογούν και νιώθουν περήφανοι για τα εγκλήματά τους, ώστε πρέπει να τα περάσουν στη θύμηση της ιστορίας. Η μια εκ των επιγραφών, η Μαρμάρινη, γράφει στα γερμανικά και στα ελληνικά. Εδώ υπήρχε η Κάνδανος. Κατεστράφει προς εξυλασμό, το σημειώνω προς εξυλασμό, της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Το δεύτερο γεγονός, περίπου την ίδια χρονική περίοδο, το 1943, αφορά την έκδοση 4 επιστολών του Αλμπέρ Καμί προς ένα υποτιθέμενο γερμανό φίλο. Ο φίλος δεν υπήρχε. Αναφέρεται στο καθεστώς το ναζιστικό της Γερμανίας, στα δεινά του πολέμου, και αναφέρομαι σε ένα απόσπασμα μικρό από τις επιστολές αυτές. Λέτε Ευρώπη, αλλά σκέπτεστε γη για στρατώνες, γη για σιτοβολώνες, ελεγχόμενες βιομηχανίες, καθοδηγούμενη διανόηση. Μήπως υπερβάλλω? Τουλάχιστον όμως ξέρω ότι όταν λέτε Ευρώπη, ακόμα και στις καλύτερες στιγμές σας, όταν παρασύρεστε από τα ίδια σας τα ψέματα, τίποτα δεν σας εμποδίζει να σκέπτεστε ένα πλήθος από πυθύνια έθνη που οδηγούνται από μια Γερμανία αφεντάδων. Αυτά τα δύο γεγονότα, η καταστροφή της Κανδάνου και οι επιστολές του Αλμπέρ Καμί, έγιναν πάρα μακριά, περίπου την ίδια χρονική περίοδο, έρχονται όμως σήμερα πάρα πολύ κοντά, μετά το πέρασμα του ιστορικού χρόνου. Τελειώνοντας, θα έλεγα ότι αν ήμουν Γερμανός δημοκράτης πολίτης, θα είχα ένα επιπλέον λόγο να ικανοποιήσω το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας. Ένα λόγο σπουδαίο και ηθικό. Να μην στοιχιώνουν τις ζωές μας και τον πολιτισμό μας η πινακίδα στην Κάνδανο και οι επιστολές του Καμί. Ευχαριστώ.